ήρθες. Επιτυχία και πάνω απ' όλα υγεία σε καλά. Το καινούριο ξεκίνημα. Θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία 3 καλοκαίρια από τότε που επέστρεψες από το εξωτερικό, το όνομά σου να συζητιέται για το ΠΑΟΚ. Είχες όντως επαφές παλιότερα ή ήταν η πρώτη φορά που έγινε ουσιαστικά? Εντάξει, το ωραίο είναι ότι έγινε τελικώς φέτος και είμαι στον ΠΑΟΚ. Σε μια ομάδα μεγάλη και την οποία, με στόχους της ομάδα, η ομάδα που ήθελα πραγματικά κι εγώ να έχει στόχους και να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ. Μετά από μια τόσο μεγάλη καριέρα, τόσες διαφορετικές παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα, τι πιστεύεις ότι έχεις να δώσεις αυτή τη στιγμή της καριέρας στο ΠΑΟΚ και τι πιστεύεις ότι έχεις να πάρεις από τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, να πάρω το τι είμαι εδώ, έχω πάρει ήδη. Από εδώ και πέρα, μέσα στο γήπεδο, έχω να δείξω και να αποδείξω και να δώσω πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι θα βρεθείς ανάμεσα σε πάρα πολλούς παλιούς γνωστούς, είτε συμπαίκτες σου, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην Εθνική, σε κάνει να νιώθεις πιο οικία, χωρίς να σημαίνει ότι ένας παίκτης της δικιάς σου εμπειρίας χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, αλλά το γεγονός, ας πούμε, ότι ακόμη και το συμβόλαιο που υπέγραψες μόλις, το υπέγραψες στον άνθρωπο που είχες δώσει την ασίστ το 2004, θα σου δημιουργεί έτσι κάπως ευχαριστή συναισθήματα? Πάντα όλα αυτά τα παιδιά και ο Ζήσης και όλα τα παιδιά που ήταν από το 4, πάντα αισθάνομαι ωραία όταν τους βλέπω. Θα συναντήσω καινούριους συμπαίκτες όπως είναι ο Σάλπιο, ο Τσιόλης, ο Σπυρόπουλος και τα άλλα παιδιά που τους είδα πέρυσι με την εθνική ομάδα. Αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, ο κάθε παίκτης και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται έτσι, λίγο χρόνο προσαρμογής. Και εγώ θέλω πολύ να συμμετάξω στις προπονήσεις για να γνωρίσω πιο πολύ και να με γνωρίσουν τα παιδιά και ο προπονητής. Και πιστεύω να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ο Άγγελος Αναστασιάδης αρέσκεται να λέει ότι όλα θα κρυφθούν το Μάιο. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Πώς φαντάζεσαι εσύ τον Μάιο του 2015? Δεν το σκέφτομαι το Μάιο. Εγώ σκέφτομαι το αύριο, το επόμενο παιχνίδι και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μέχρι τότε έχουμε πολλά να κάνουμε. Θα ήθελες να πεις κάτι στον κόσμο που περιμένει να σε δει στην πρώτη εμφάνιση και να κλείσουμε έτσι? Τι να πω, υγεία στον κόσμο και να είναι κοντά στην ομάδα, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια και δείχνει αυτή την αγάπη που είναι μια ξεχωριστή αγάπη.